Άμα τις είχα καλέσει για καμιά βόλτα στην παραλία, θα είχα τσεκιστεί όλες να έρθουν. Άμα τις είχα καλέσει για κανένα καφέ, θα είχαν έρθει τρέχοντας. Πού είναι όμως τώρα, δεν βλέπω καμιά τους. Γεια σου, Λυσιστράτη. Τι κάνεις, πώς είσαι? Δεν είναι κάτι πια να σε θυμούνται. Τι μωμένη είσαι? Αν είμαι, λέει, και πολύ μάλιστα. Από χθες σας κάλεσα όλες τις γυναίκες της Αθήνας εδώ, στο σπίτι μου, για κάτι πολύ σημαντικό. Και ακόμα δεν ήρθα ούτε μία. Όπως βλέπεις, είσαι η πρώτη. Σιγά καλέ, πώς κάνεις έτσι? Εύκολο τόσο να ξεφορτίζει μια γυναίκα τέτοια ώρα. Εγώ, για να καταλάβεις, έπρεπε πρώτα να μαγειρέψω, να καθαρίσω το σπίτι, να πάω το παιδιά στο σχολείο και μετά να ξεκινήσω. Τα σπίτια καθαρίζανε, τα ζώα τους ποτίζανε, μα με ένα πάντα μόνες. Μα εδώ έχουμε να μιλήσουμε για σοβαρά θέματα. Δεν το καταλαβαίνεις. Σας κάλεσα όλες τις γυναίκες της Αθήνας για την προσωπία από τη Σπάρτη. Δεν είναι ντροπή να έρθουν οι Σπαρτιάτισσες από τόσο μακριά και να μην βρουν ούτε καμιά μας? Σοβαρά, τι τρέχει? Θα σταματήσουμε τον πόλεμο. Εμείς οι γυναίκες, με ποιον τρόπο? Μιλάς σοβαρά. Μήπως θα φορέσουν παναπλής και θα γίνουν στρατιωτίνες? Μην ανησυχείς. Έχουμε κι εμείς τα δικά μας όπλα. Θα σου εξηγήσω και θα καταλάβεις. Το σχέδιο της έπιασε και στο μυαλό της έδεσε κι άλλοι μόνο στους άντρες. Α, να, έρχονται κι άλλες. Αν κανείς. Γεια σου, Λυσιστράτη. Γεια σου, Κλεονίκη. Μα συγχωρείτε που αργήσαμε λιγάκι, αλλά με τόσες δουλειές στο σπίτι τους που να ξεμπερδέψουμε, ουφ, καταλαβαίνετε. Ας κάτσουμε λίγο εδώ, γιατί είμαστε ψόφιες από την κούραση. Για πες μας λοιπόν, γιατί μας φώναξες? Μη βιάζεσαι, Μελίνη. Καλύτερα να περιμένουμε να έρθουν κι άλλες. Μη μας τα λέει δύο φορές. Α, έρχονται και τελευταίες. Σα Σπαρτιάτες μου μοιάζουν. Καλώς στις Σπαρτιάτισσες, καλώς στα όμορφα κορίτσια. Τι έγινε, γιατί μαζευτήκαμε όλες, γιατί μας κάλεσες από τη Σπάρτη? Τόσο σημαντικό είναι αυτό που θες να μας πεις? Ησυχία, ησυχία, κάντε λίγη ησυχία και θα σας εξηγήσω αμέσως. Σιγά, θα μας μιλήσει, καθίστε κάτω, μη μιλάτε. Πριν σας πω το σχέδιό μου, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Σας αρέσει που οι άντρες φεύγουν για πόλεμο και μας αφήνουν μόνες? Όχι βέβαια. Καθόλου δεν μας αρέσει. Εγώ θυμώνω, αλλά τι να κάνω? Μας αφήνουν μόνες και πρέπει να κάνουμε όλες τις δουλειές μόνες μας. Να ραντεύουμε τα παιδιά, τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Θέλετε να σταματήσει ο πόλεμος? Θέλουμε. Θέλετε να μην ξαναφύγουν για πόλεμο? Θέλουμε. Έχω βαρθεί να τους βλέπω να παίρνουν το όπλο και να φεύγουν για πόλεμο. Μόλις τελειώσει ένας πόλεμος, τσουπ, σκάνουν άλλα. Είσαι και να μείνω στο σπίτι ούτε μία μέρα. Τις μέρες λες εσύ, τις νύχτες είναι χειρότερα. Κάθε λιγάκι πόλεμο, ακόδια και ασπίδες. Και όσο τους γυρεύουνε, σιγά και μην τους είδες. Λοιπόν, ακούστε με καλά.
Έχω σκεφτεί μια φοβερή είδη. Έχω βρει έναν τρόπο να σταματήσει ο πόλεμος. Επιτέλους, να σταματήσουν οι σκοτωμοί και ο εμφύλιος παραγμός. Εμείς, τι να κάνουμε. Πώς το... Ποιο, τι, πώς, πότε, γιατί, με ποιον τρόπο, τι λες. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Έχω μια φοβερή ιδέα. Για να πετύχει όμως, πρέπει να βοηθήσετε όλα. Εμείς, τι να κάνουμε, πώς θα σταματήσουμε τον πόλεμο. Δεν καταλαβαίνω. Είναι πολύ απλό. Θα κάνουμε απεργία. Απεργία, από τι βρελή στράτη. Από όλα και από όλου. Θα παρατήσουμε τα παιδιά και τους παππούδες στα σπίτια και τα χέρια του. Δεν θα πάμε πια στο σπίτι, τις δουλειές τις παρατάμε. Τα παιδιά αποχαιρετάμε, αν ο πόλεμος δεν πάψει κι όλοι πίσω δεν γυρίσουν, δεν θα μείνουμε στο άστρο μέχρι να μετανοήσουν. Κι αν καμιά μας το πατήσει, πώς θα γίνει φανερό, το κρασί με στο γανάτι θα γεννεί ευθύ νερό. Αφού όλες ορκιστήκαν, στην Ακρόπολη κλειστήκαν. Και στην πόλη της Αθήνας είχαν μείνει τώρα πια μόνο γέροι και μωρά. Τι τραβάνει γέροι, μη ρωτάτε. Έχουν μπλέξει με τα σπίτια, τις δουλειές και τα ξενύχτια και τραβάνει τα μαλλιά τους. Όσο τους έχουν απομείνει δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι είναι φαλακροί. Να του, να... Σιγά, σιγά, προσέχτε, μην τρέχετε, θα γλιστρήσω. Αχ, τα πόδια μου κουράσκα, δεν αντέχω άλλο. Μα είναι τώρα πράγματα αυτά για μας. Πού πάμε, γυρά, χω. Δυστυχία μας, το σπίτι μας είναι ανέρημα. Τα μουρά μας κλαίνει και αυτές μια εβδομάδα κλεισμένη στην Ακρόπολη. Σπίτι να φωνάξουν τους άντρες απ' το μέτωπο, να χτυπήσουν τους στρατηγούς. Μόνο τότε λέει να βγουν από την Ακρόπολη γυναίκες. Αυτό να το δούμε και να την πείσεις. Πρώτα όμως μισιόν και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σκέφτηκα λοιπόν να βουλιάξει την ιδέα. Θα σκουβάλεις από το μένου σας σειρό για να βάλουμε φωτιά στην Ακρόπολη. Έτσι οι γυναίκες θα πνιγούν στον καπνό και θα βγουν έξω. Τι λέτε, καλή ιδέα. Κύριε Λιμέντης, εμείς ζήτω που καήκαμε. Ελάτε Λιμέντης μόλι μαζί να φυσίξουμε να ανάψει φωτιά. Ξαναφύσα! Πού, δεν ανάβει. Φέρει λίγο προς άναμα. Γυναίκες στα όπλα! Βάλε φωτιά να μας κάψουν! Γρήγορα! Φωνάξτε τη στράτη! Βρε κούφταρα! Βρε ξεμορεμένη! Δεν τραβήκατε να βάλετε φωτιά στην Ακρόπολη! Τι συμβαίνει, κορίτσια! Τι καπνός είναι αυτός! Οι γέροι ήρθαν να μας κάψουν! Άνεψαν φωτιά και μας έκρυψαν στον καπνό! Σιγά μην μας τρομάξουν 5 κρυντάκια! Πάρτε από μέσα ό,τι κουβάει από τη στήρη βρείτε και γεμίστε το νερό! Νάτες! Βγαίνουν! Νάτες! Δείχουν πού θα πάνε, θα πνιγούν από τον καπνό! Γρήγορα γυναίκες, έξω από την Ακρόπολη. Όταν διατάζουν οι άντρες, οι γυναίκες πρέπει να υπακούν.
Είμαστε γέρ και το ξέρεις, όμως έχουμε μια μαγκούρα. Πάμε σου κουμπανίσω μια να σου σιάξω την καπούρα. Άμα σου κουμπανίσουν, την ουρά θα στιμαδίσουν. Μπρος γυναίκη. Μπρος γυναίκες, έξω από την Ακρόπολη, σαν πολύ αέρα δεν μας πήρατε, θα σας βγάλω του τσουλούς. Πρόσεχε να μαγκούφι, δεν κοιτάς τα χάλια σου που σου τρέχουνε τα σάλια σου. Όχ, δεν αντέχω άλλο, χέρια, πόδια, μπλάκ, όλα μου που να είναι, μπρος να βάλω με φωτιά. Να τις ξεροψήσουμε να πνιγούν στα δάκρυα. Τα όπλα σας γυναίκες, γρήγορα το νερό, να τους ποτίσουμε σαν τα λάρκανα. Έλα παπούλι, φάτω στο κεφάλι. Να και με το ποτιστήρι, έτσι το παπούλα. Τρέχα γέρο, θα γίνεις μουσκεμα. Ωχ, σιγά σιγά, θέλετε να μας πνίξουν. Τρεχάτε να φύγουμε γιατί ρίχνουν κι άλλο. Πάλι έβρισαν οι φωτιές μας! Γρήγορα! Από εδώ πάνω κατηγόρα! Προσέχτε, θα κατρακυλήσω! Μη με σβρώχτη, θα πέσω! Τορτορίζω, θα παγώσω! Αχ, κακό που έχω πας! Φύγω, θα με πιάνω ρί! Δεν υπάρχει αλληλής. Πρέπει να φωνάξουμε την αστυνομία. Μόνο έτσι θα γλιτώσουμε από αυτό το κοκκόπιλα που μας μπλέξαμε. Πάω να βέω τον αστυνόμο. Περιμένει και θα δείτε τι θα πάρτε. Όποιο και να μας θέλετε, όποιο και να φωνάστε, στο τέλος θα συμπάρετε και θα γελάνάστε. Από εδώ, κύριε αστυνόμε, από εδώ. Έλα να δεις τι μας έκαναν. Έχουν κλειστεί μέσα στην Ακρόπολη και δεν βγαίνουν να γυρίσουν στα σπίτια τους. Μας πρόσβαλαν και από πάνω μας κατέβριξαν κιόλας και τριγυρνάνε σαν τα τουριμέ. Μην ανησυχείτε. Τώρα θα αλλάξει η πόρτα ο νόμος. Είσαι από μέσα. Ανοίξε γρήγορα την πόρτα της Ακρόπολης και βγείτε γρήγορα έξω! Τι συμβαίνει, κύριε αστυνόμη, και φωνάζεις? Γυρεύεις τίποτα? Τι είναι αυτά τα καμώματα? Τι είναι αυτά μου κατσίκυλαν οι γυρώντι? Τους προσβάλλατε και τους καταβρέξατε και από πάνω. Μπρος, γρήγορα, τσακιστείτε στα σπίτια σας. Αλλιώς θα σας κλείσω όλες μέσα. Αυτό αποκλείεται, διοικητά μου. Τι θα πει δεν γίνεται? Πάει να πει ότι έχουμε απεργία. Και τι σημαίνει αυτό το απεργία? Απεργία το λένε, βρε άσχετε. Πάει να πει πως θα βγαίνουμε από την Ακρόπολη και δεν πάμε στα σπίτια μας αν δεν τελειώσει ο πόλεμος και δεν γυρίσουν όλοι πίσω. Άσε τα παραμύθια και βγείτε γρήγορα έξω. Άντε μη σας κλείσω όλες μέσα. Γυναίκες, για έλατε όλες έξω με τα εργαλεία σας. Τι νομίζετε, θα σας φοβηθώ? Δεν με ξέρετε καλά εμένα. Θέλεις τίποτα, παιδί μου? Για έλα πιο κοντά και πες το που ψιθυριστά να τα ακούσω καλά. Είναι διαταγή της αστυνομίας, είπα. Αδειάστε την Ακρόπολη και εξαφανιστείτε στα παιδιά σας. Μπρος, γρήγορα, τσακιστείτε. Πολύ μας αγρίψεις, κύριε αστυνόμε. Γυναίκες, τα όπλα σας και με τα τρία ορμάμε. Δύο. Ω, το κεφάλι μου το σπάσατε. Θα βγάλω καρούμπαλο. Πώς θα το φοράω το καπέλο τώρα? Σταματήστε, βρε τρελό γυναίκες, και πέστε μου τι θέλετε από μένα.
Ακόμα δεν κατάλαβες. Να, βάλε και στο χεράκι σου να γίνει ειρήνη σε αυτή τη χώρα. Τι μπορώ να κάνω εγώ. Ένας απλός αστυνομικός είμαι. Ό,τι ήξερα το έκανα. Άσε τις κλάψες και πήγαινε καλύτερα στο μέτωπο. Πήγαινε βρες τους στρατηγούς και τους στρατιώτες. Πες τους πως δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα μαζί μας και πως αν δεν σταματήσει ο πόλεμος θα σπίτι και τους θα κλείσουν. Καλά, αφού το λες θα πάω. Που έμπλεξα. Επάγγελμα είναι αυτό που διάλεξα κι εγώ. Να τα βάζουμε όλο τον κόσμο. Να και λίγο νεράκι για να δροσιστείς. Να σου περάσει ο πανεκέφαλος. Κι αυτό από μένα. Δεν πάνε γρήγορα. Σταματήστε με τρελό γυρέκι, με τρελάνε και και εμένα. Πάτε όλες μια φορά. Πού πάτε εσείς νυχτιάτικα. Να, ξέρεις εσείς στράτη, θυμήθω το που έχω αφήσει τα ρούχα βρυγμένα μέσα στη σκάφη και πάω να τα πλώσω. Και τόσες μέρες τώρα το θυμήθηκες μόνο ψεύτρα. Άμα τα αφήσω κι άλλο, φοβάμαι μη μου χιάσουν. Πάω στα γρήγορα και έρχομαι αμέσως. Κι εγώ, πρέπει να μαζέψω τα μαρινά ρούχα. Μη μου τα φάγες τώρα, σε μία ώρα θα μαζέψω. Πίσω και σας έφαγα, προδότριες. Τώρα που είναι η γίνε δική μας, τώρα βαριστήκατε και τα παρατάτε. Τροπή σας, έτσι πατάτε το λόγο που δώσατε. Πού είναι τε αυτή η νίκη, όλη για νίκη ακούω και νίκη το βλέπω. Πόσο θα μείνουμε ακόμα κλεισμένες. Μα δεν πρόλαβα να σας πω, ήρθε γράμμα, νικήσαμε. Όπου να είναι ο πόλεμος τελειώνει και οι άντρες κερδίζουν πίσω. Να, μα τι βλέπω, να τι, έτσι, πρώτη έσπασα κιόλας. Εμένα που με βλέπετε με λένε Ανδροκλή, από τον πόλεμο έρχομαι και την καταστροφή. Χρόνους 10 πολεμάω και τη Σπάρτη την καλάω. Μου είπα να πάρω το σπαθί, θα πάω στην πρώτη τη γραμμή και ήρωας θα γίνω. Ασπίδεσαι, φορτώθηκα σπαθιά και όλα τα όπλα. Τους Σπαρτιάτες σκότωνα να μόσα σκεφτείτε κόλπα. Το αιματήριο που του αφαντάλα λέει, κύριε τα υπηρέω και του το ταραλέ. Μα τι βλέπω, γύρισαν όλοι. Νάτι, νάτι, έφτασα κιόλας. Με κάτι μούτρα κατεβασμένα. Ανάπαυση, ηρωική στρατιώτη Αθήνα, γενναίοι μου λεβέντε. Εσεί που 10 χρόνια πολεμάτε τη μεγάλη μα εχθρό, τη Σπάρτη. Η προδοσία των γυναικών μα ανάγκασε να γυρίσουμε στην πατρίδα μα. Στρατηγέ μου, με το συμπάθειο να σε ρωτήσω κάτι. Και βεβαίω να με ρωτήσει. Εμεί στην Αθήνα έχουμε δημοκρατία. Οι ερωτήσει επιτρέπονται, αρκεί να μην ενοχλούν του στρατηγού. Γιατί πολεμάμε τόσο χρόνο τη Σπάρτη. Έλληνες δεν είμαστε κι εμείς, κι αυτοί. Βεβαίως, αυτοί όμως είναι οι κακοί Έλληνες. Μόνο εμείς είμαστε καλοί. Μόνο εμείς έχουμε δίκιο. Όλοι οι άλλοι έχουν άδικο. Δηλαδή, τι μας έκαναν οι κακοί Σπαρτιάτες και αρχίσαμε τον πόλεμο. Τι μας έκαναν, πολλά μας έκαναν. Να σου πω. Αμάν, με ζάλεις με τις ερωτήσεις σου. Ξέρω κι εγώ τώρα. Δηλαδή, τι ήθελες να μας κάνουν αφού δεν είναι καλοί Έλληνες. Ναι, αλλά εγώ δεν κατάλαβα γιατί είναι αυτοί μας Σπαρτιάτες και έχουν στείλει πόλεμο. Γιατί έτσι, λογαριασμό θα σας δώσω. Εγώ είμαι ο στρατηγός και εγώ θα σας δω. Βγάλτε το σκαμό και μην τολμήσετε να παρακούσετε τις αλλαγές. Γιατί, μα την Αθηνά θα σας πάρει και θα σας ακούσει. Ακούσατε, πόλεμο έχουμε και εχθρούς σκοτώνουμε. Μα οι Σπαρτιάτες, μάθαμε στη σχολή ήταν και αυτοί οι Έλληνες. Καθ' αυτοί μας ξέρουμε ότι είναι Έλληνες. Και όχι άλλοι Έλληνες. Σιωπή είπα, όταν οι στρατηγοί διατάζουν πόλεμο, οι στρατιώτες πηγαίνουν και σκοτώνονται χωρίς να ρωτήσουν το γιατί. Τα ακούσατε. Τι συμβαίνει εκεί πίσω, τι θόρυβος είναι αυτός. Κάποιος γέρος έρχεται. Κάτι κρατά στο χέρι του. Α, έχει ένα μωρό στην αγκαλιά. Άλτιση, ποιος είσαι, τι θες εσύ εδώ. Τι να θέλεις στρατηγέ μου, το γιο μου ψάχνει το Κινησία. Πού είσαι, έμαθα ότι γύρισε μαζί σας. Πού είσαι βρε Κινησία. Εδώ είναι ο πατέρα, γύρισε από την πόλη.
έγραφες έτσι. Αυτός είναι που να μην ήταν. Πάρ' τον δικά του να έρθει. Μου το παράτησε η γυναίκα σου και έχω τρελαθεί τόσες μέρες να κάνω την τατά. Έλα μωρό μου, έλεσαι με παιδιά. Καλά, καλά, σταμάτα να κλαίσαι. Πού είναι οι προδότες οι γυναίκες, πού έχουν πάει? Κλείστηκαμε στην Ακρόπολη και δεν βγαίνουν, λέει, άμα δεν γυρίσετε στο σπίτι σας. Σταμάτα να κλαίσαι βρισκασμένο. Μυρίνη, μυρίνη, το παιδί σου κλαίει, δεν τα ακούς. Έλα να πάμε σπίτι μας, τι κόλπη είναι αυτά που κάνετε. Γύρισε από τον πόλεμο και δεν θα ξαναπάω, αυτό δεν θέλεις. Κι άλλοι που είναι, μόνος σου ήρθες. Τι σε νοιάζει εσένα για τους άλλους. Πάμε εμείς στο σπίτι μας και άσε τους άλλους να κάνουν ό,τι θέλουν. Α, όλα κι όλα. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει πρώτα να γυρίσουν όλοι. Να σταματήσει πρώτα ο πόλεμος και μετά θα γυρίσουμε κι εμείς στα σπίτια μας. Τι σε νοιάζει εσένα για τους άλλους. Άλλο πάλι και το. Τι να το κάνει τη μάτια μόνο του στρατό. Άλλωστε όπου να είναι έρχονται κι άλλοι από τον πόλεμο. Δεν καταλαβαίνεις. Έχουμε απεργία. Εμείς θέλουμε να γυρίσουν όλοι και οι πόλεμοι να σταματήσουν για πάντα. Ωραία, ας συνεχίσουν με απεργία μόνο οι άλλοι. Εσύ τι λόγο έχεις αφού εγώ γύρισα? Η απεργία πετυχαίνει μόνο αν είμαστε όλες ενωμένες. Δεν μπορώ να προδώσω τις άλλες γυναίκες. Το καλό που σου θέλω. Πήγαινε και πες και στους άλλους να μαζευτείτε όλοι στα σπίτια σας. Να πετάξετε τα σπαθιά, τις ασπίδες και τα ακόντια. Αυτά και γεια σου. Ρε τι πάθε μου που καράδες. Σώμα μωρό μου και εσύ. Τι να κάνουμε. Μα σου κάνει απεργία. Πάμε για να. Στρατηγέ μου, δεν βγαίνουν λένε έξω να σταματήσουμε τον πόλεμο και να πετάξουμε το όπλο για πάντα. Πού να πάρει ευχή. Μας έχουν σημώσει άγρια. Τι να κάνουμε τώρα. Να πετάξουμε τα όπλα, να σταματήσει ο πόλεμος. Όλοι οι Έλληνες είμαστε. Έρε με τη φοβιτσάρη σας έχω μπλέξει. Παραδοθήκατε εσείς σε ένα τσούρμο γυναίκες. Έρε στρατηγέ μου, βαρεθήκαμε να πολεμάμε. Κάνε κάτι να τελειώσει τα βάσανά μας. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Ας το πάρει το ποτάμι. Τρέχα κίνηση να το πεις στις γυναίκες. Γυναίκες, πού είστε, Μυρίνη, Μυρίνη, μ' ακούς, βγαίστε έξω. Ο πόλεμος τελείωσε, τέρμα σκοτωμή. Δεν θα ξαναφύγουμε για πόλεμο. Ναι, ναι, το είπε και ο στρατηγός. Ο πόλεμος τελείωσε, τέρμα σκοτωμή. Τι έτσι, γυναίκες, να τους πιστέψουμε. Ναι, ναι, να τους πιστέψουμε. Γύρισαν, τελείωσε ο πόλεμος. Ζήτω! Ο πόλεμος τελείωσε. Τέρμα η σκοτωμή. Τα όπλα θα μας δάνε, ας έρθει ο πόλεμος.